Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε τους αυτούς εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μας δίνεται δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ξέρουμε βέβαια ότι τον αγώνα αυτό δεν είμαστε μόνοι. Τον αγώνα μας στηρίζουν με αποφάσεις τους τα Δημοτικά Συμβούλια της Ελευσίνας, τα Κέντρα Ελευσίνας και των Μεγάρων. Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και δεκάδες σωματεία και βασικής φορείς της περιοχής. Πρώτα απ' όλα τον στηρίζουν εκατοντάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που ήδη υπογράφουν το κείμενο που διακινείται και διαδικτυακά για την στήριξη του αγώνα μας. Είμαστε μαζί και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να νικήσουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η απαράδεκτη απόφαση για μετατροπή του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου της Δυτικής Αττικής σε νοσοκομείο αποκλειστικά για COVID, απόφαση που αφήνει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής χωρίς ούτε μια διαθέσιμη κλίνη για την νοσηλεία άλλων παθήσεων. Καταγγέλνουμε ότι η απόφαση αυτή είναι εγκληματική, γιατί δείχνει ότι αδιαφορούν για τους χιλιάδες κατοίκους της περιοχής που ζούμε κυριολεκτικά κάτω από τα σκοτάδια των ΕΛΠΕ, που χτες έβγαζαν την κάπνα της ζωής τους όσοι τα βλέπανε οι κάτοικοι της περιοχής, που ζούμε δίπλα στη χωματερή της φυλής, που η υγεία μας καθημερινά επιβαρύνεται από την υπερσυγκέντρωση ρυθμογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως καταγράφηκε για την πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Κέντρου Ερευνών του Δημόκρητου. Αδιαφορούν για τους χιλιάδες εργαζόμενους στη βιομηχανική περιοχή του Θριασίου, όπου τα εργατικά ατυχήματα είναι συχνά και όπου πλέον δεν υπάρχει ούτε ένα κρεβάτι διαθέσιμο για την νοσηλεία εγκαυματιών σε ένα νοσοκομείο που είναι κυριολεκτικά ανάμεσα σε δύο μεγάλα δηληστήρια και δίπλα σε εκατοντάδες βιομηχανίες με έφλεκτα υλικά. Αδιαφορούν για τους περισσότερους από 1.000 ασθενείς που είναι στη λίστα αναμονής για περισσότερα από 2 χρόνια για να χειρουργηθούν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Αδιαφορούν για τους δεκάδους χρόνιους ασθενείς που ερχόντουσαν στο νοσοκομείο μας για να κάνουν τις θεραπείες τους και τώρα βρίσκονται σε απόγνωση. Αδιαφορούν όμως και για τις ήδη επικίνδυνες συνθήκες των περισσότερων από 120 ασθενών με COVID που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Συνθήκες για τις οποίες τόσο το σωματείο μας όσο και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών έχουμε καταθέσει σχετική αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και περιμένουμε την εισαγγελική έρευνα. Συνθήκες οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα χειροτερεύσουν, γιατί η ανακοίνωση για αύξηση του αριθμού των ασθενών με COVID που νοσηλεύονται από 129 σε 213 δεν συνοδεύεται ούτε καν από την υπόσχεση για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Αντί για την άμεση πρόσληψη παθολόγων, πνευμονολόγων, εντατικολόγων που είναι βασικές ειδικότητες για την αντιμετώπιση της επιδημίας, μετακινούν ειδικευόμενους άλλων ειδικοτήτων στις κλινικές αυτές. Τους ρωτάμε, θα δεχόταν ποτέ ο Υπουργός Υγείας ή ο Πρωθυπουργός, αν ένας δικός του άνθρωπος νοσούσε από COVID, να νοσηλευτεί σε μια κλινική όπου ο θεράπων γιατρός θα ήταν ένας ειδικευόμενος ψυχιατρικής? Γιατί αυτή είναι η σημερινή κατάσταση στην πνευμονολογική κλινική του Θριασίου Νοσοκομείου, όπου έχουν απομείνει 2 μόνο ειδικευμένοι πνευμονολόγοι μαζί με ειδικευόμενους ψυχιατρικής, γυναικολογίας, καρδιολογίας, νευρολογίας, ακτινολογίας για περισσότερους από 60 ασθενείς. Ρωτάμε, θα δεχόταν κανείς από αυτούς αν έπασχε, αν παρουσίαζε ύποπτα συμπτώματα από COVID, πυρετό ή δύσπνοια, να εξεταστεί από έναν ορθοπαιδικό, από έναν καρδιολόγο ή έναν χειρουργό? Γιατί αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στο τμήμα COVID του τμήματος επιγόντων περιστατικού του νοσοκομείου μας. Θα δεχόταν κανείς από αυτούς να νοσηλευτεί σε μια κλινική που μόνο 2 ή 3 νοσηλευτές αναβάρδια έχουν την ευθύνη για περισσότερους από 30 ασθενείς,
που οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει στα πρόθυρα ή έχουν ξεπεράσει και τα πρόθυρα της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης και παραμένουν για ώρες δειμένοι με ολόσωμες προστατευτικές στολές χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ούτε νερό να πιούν ούτε να πάνε τουαλέτα. Τους ρωτάμε αν ένα κυβερνητικό στέλεχος ή πολύ περισσότερο ένας μεγαλομέτοχος μιας πολυεθνικής βρισκόταν διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ με ακατάλληλο αναπνευστήρα και χωρίς την αναγκαία συνεχή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση θα γύρναγαν τον κόσμο ανάποδα για να του βγουν κρεβάτι σε ιδιωτική ΜΕΘ. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο στους συνάνθρωπούς μας που κατά δεκάδες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα με όλες μας τις δυνάμεις για να ανατραπεί η απαράδεκτη αυτή απόφαση. Να γυρίσει το νοσοκομείο μας όσο το δυνατό γρηγορότερα στη γενική εφημερία και λειτουργία του. Να ενισχυθεί το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας της περιοχής με επίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Να συνεχίζουμε τον αγώνα. Ξέρουμε ότι ο αγώνας αυτός θα είναι σκληρός και δύσκολος. Για να έχουμε αποτελέσματα απαιτείται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής. Ξεκαθαρίζουμε ότι για να αγωνιστούμε μαζί δεν ζητάμε από κανέναν εργαζόμενο, κανέναν κάτοικο της περιοχής να συμφωνήσει σε όλα μαζί μας. Του ζητάμε όμως να μην δεχτεί να θυσιάσει την υγεία του, την υγεία των παιδιών του, την υγεία των λαϊκών οικογενειών για να ενισχυθούν τα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών, των διαγνωστικών κέντρων, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Γιατί αυτή είναι η αιτία που και το θριάσιο νοσοκομείο και συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν και παραμένει υποστελεχωμένο και δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες μας και στις λεγόμενες κανονικές περιόδους και πολύ περισσότερο στη σημερινή περίοδο της επιδημίας. Αυτή είναι η πολιτική, είναι η αιτία των προβλημάτων σε όλα τα συστήματα υγείας. Είναι η πολιτική που θεωρεί ότι η υγεία είναι ατομική ευθύνη, η υγειονομική περίθαλψη είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται και υπόκειται στους νόμους της αγοράς και ότι οι παροχές υγείας πρέπει να μειωθούν γιατί εμποδίζουν τα κέρδη των λίγων. Αυτή η πολιτική είναι αυτή που αποτυπώνεται και στο περίφημο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που αποτελεί τη βάση για τα νέα μνημόνια, στους νέους νόμους που μας ετοιμάζουν, όπου προβλέπεται σαφώς η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και η επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων και κάθε λογής συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα με βάση και τον νόμο που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθαρίζουμε ότι απέναντί μας είναι φανερό ότι εκτός από τον αόρατο εχθρό, τον κορονοϊό, έχουμε και την πολιτική που αξιοποιεί ακόμα και την επιδημία για να αυξήσει τα κέρδη των λίγων. Απέναντι σε αυτούς τους λίγους, στα συμφέροντά τους και την εξουσία τους, πρέπει να δυναμώσουν οι αγώνες μας, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε την υγεία και τα δικαιώματά μας και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Σε αυτό το δρόμο, καλούμε όλους τους εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής να βαδίσουμε μαζί. Σε αυτή την κατεύθυνση συμμετέχουμε στην πανθριασιακή απεργία τη Δευτέρα στις 12 του Απρίλη και στην απογευματινή συγκέντρωση στις 6 ώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Ελευσίνας, στην πλατεία Ηρώων. Για την καλύτερη προετοιμασία των κινητοποιήσεών μας προτείνουμε την Παρασκευή να πραγματοποιηθεί αυτοκινητοπορία στους δρόμους της Ελευσίνας και της Μαγούλας για να προπαγανδίσουμε τη συνέχιση των αγώνων μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη, μέχρι να γυρίσει το νοσοκομείο μας στην παλιά του μορφή. Συμμετέχουμε και στην αυριανή κινητοποίηση που οργανώνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών αύριο το απόγευμα στις 4 έξω από το Υπουργείο Υγείας.